Τι έγινε, κατασπαράξατε, φάγατε. Εγώ προσωπικά. Τα ντερά σας φάγατε. Τα ντερά λωνών φάγαμε. Ξηγηθήκατε να πούμε αρμυρό φιστίκι το αρνί. Κατάπιατε να πούμε τα κρέατα και τις πινελιές εκεί τις μεζεδιές. Φάγατε να πούμε νοβελία. Ήπιατε τα ντερά σας. Παλιά σκοτωνόσασταν και στον δρόμο. Θυμάσαι 180 νεκροί. 250 νεκροί. Τότε είχατε λεφτά. Τα αλόγατα στα μάξια ήταν πολλά. Γιατί σκοτωνόταν. Γιατί σκοτωνόταν, δεν ξέρω. Γιατί είχε πολλά αυτοκίνητα. Ρε. Α, είχε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα δεν έχει. Ω, ήταν και τα. Η βενζίνη ήταν πιο φθηνή. Ναι. Η δρομή ήταν γεμάτη. Τώρα δεν υπάρχουν. Πάντω, ο χειρότερο. Τώρα περπατά στην Εγνατία οδό. Ναι. Χώρια που γίνανε και οι δρόμοι, να λέμε και τα σωστά. Ναι, 20-25 χρόνια, βέβαια τώρα. Εγνατία οδό δεν είχαμε παλιά. Ποιο περιφερειακό, Εγνατία οδό. Είναι αντιδρόμοι, εννοείται αυτό. Λοιπόν, περπατά στην Εγνατία οδό τώρα. Ναι. Και από τα Γιάννενα μέχρι Θεσσαλονίκη μπορεί να συναντήσει 3 αυτοκίνητα στον δρόμο, 4 ναι. Όλη νύχτα. Καλά, εσείς είστε ικανοί να σηκωθείτε στον ίδιο δρόμο. Τέλος πάντων, φάγατε, ήπιατε, σκάσατε, ωραία. Τώρα σας παλασάρουν τη Βουλή, να πούμε. Έχετε χεστεί απάνω σας με τη Βουλή. Κάποιοι έχουν κλείσει τις τηλεοράσεις. Τώρα πήγα να πάρω κάτι cream cracker, τραβώ κτλ. Εδώ δίπλα ένα μπακάλικο. Λέω τι έγινε, ρε φίλε, γιατί δεν βλέπεις τηλεόραση. 25 αυτό. Ναι, φίλε, φοβάμαι. Φοβάται την τρέμη. Βουλή, άλλο βλέπει. Δεν έχουν απαιτήσει. Καραπρόβουλε, βιάσει εδώ σήμερα, θα δω Βουλή. Τέλος πάντων, τελείωσε η Βουλή. Η ουσία τώρα τι να δει Βουλή. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, θα μας πηδήξουν κανονικά. Πρώτον. Δεύτερον, είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι ο Μητσοτάκης, πάλι μας θα πηδήξουν κανονικά. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε αυτοί φαγώνονται για το ποιος θα πάρει τη μαρμίτα, αφού η εκπομπή μας λέγεται στην Α ή στη Β, όλοι πάνε για τη μαρμίτα. Αυτοί φαγώνονται ποιος θα φάει τη μαρμίτα. Τώρα, ας πούμε, αν φύγει ο Τσίπρας, όπου είναι ψεύτησή σου, να μας τα πες αλλιώς, θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα πει: τι να κάνω τώρα, αυτά παρέλαβα. Τι έρθει ο Μητσοτάκης, δηλαδή, τι θα κάνει, θα μας δώσει πίσω τον έμφυα, θα πάει τη σύνταξη 800-1000 ευρώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οπότε, σκατά στα μούτρα μας, είτε το ένας είναι, είτε το άλλος, είτε το παράλλος. Αυτοί μπαίνουν μέσα εκεί. Κονομάνε να πούμε, διότι ένα κόμμα, αν πάρει 3% και πει στη Βουλή, δημιουργείται μια κατάσταση θετική. Παίρνει κανένα 3 εκατομμύρια. Αυτό που δεν παίρνει στη Βουλή και παίρνει πάνω από 1,5%, παίρνει κανένα 800 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά. Οπότε μην. Δεν ξέρω αυτό που, μπαίνει, ναι, που δεν μπαίνει στη Βουλή, αν παίρνει κάτι. Αν πάρει το 1,5%, παίρνει 800-900.000 ευρώ κάπου εκεί πέρα. Οπότε είναι μαρμίτα η ιστορία. Εμείς δεν σωνόμαστε. Τα παιδιά δεν σώνονται, φεύγουν. Οι γέροι θα πεθάνουν στο δρόμο. Διασκεδάστε το. Και με τη δική μας την εκπομπή, μια και είναι μια κοινικότατη εκπομπή, μπορείτε να ξεφύγετε από την καθημερινότητά σας. Να μπούμε στο ποδόσφαιρο, να μπούμε στα πολιτικά, να μπούμε στα κοινωνικά, να μπούμε στα ό,τι γουστάρετε. Πριν μπούμε σε όλα αυτά, να πούμε ότι αυτή η εκπομπή απευθείας από το rapto.gr παίζεται. Καλημέρα, ωραία. Ναι, παίζεται και σε επανάληψη. Ο κομμουνιστής κάνει πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει το rapto.gr, το οποίο είναι το Rapto TV που λένε. Και επίσης να πω ότι και στο ραδιόφωνο μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές με τον Κόκκινο το μεσημέρι και τη δική μου το βράδυ απευθείας, και επίσης μπορείτε να τις ακούσετε και από επανάληψη.